Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε την ενότητά μας Εκκλησία και Ανθρώπινες Σχέσεις μαζί με τον αγαπητό μου γιατρό τον κύριο Ασκητή και νομίζω ότι ήρθε η ώρα αφού έχουμε δει πολλά από τα πράγματα τα οποία θεωρητικά μας δίδουν το πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων να μπούμε σε ένα βασικό κομμάτι γιατρέ το οποίο θέλω και οι δυο μας να εκφράσουμε τις απόψεις του κάθε χώρου τον οποίο εκπροσωπούμε το ότι όταν μιλάμε για σχέσεις μιλάμε για ανθρώπου. Τι σημαίνει άνθρωπο, εκείνο ο οποίο συντημολογικά έχει ανάγκη να κοιτάζει προ τα ψηλά, αν ο θρόσκο, εκείνο ο οποίο θέλει να έχει μια σχέση αναφορικά με το Θείο, αναφορικά με τον Θεό και φυσικά με τον άνθρωπο, ο οποίο είναι η εικόνα του Θεού. Όταν μιλάμε λοιπόν για σχέσει ανθρώπων, μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι σχετίζονται είτε ερωτικά, είτε φιλικά, είτε οικογενειακά, είτε επαγγελματικά, είτε μέσα στην καθημερινότητα οποιαδήποτε σχέση μπορούμε να βρούμε. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανθρώπου και για σχέση, πρέπει να μιλήσουμε για άντρε και για γυναίκε. Και θέλω να κάνουμε εδώ πέρα την πρώτη αναφορά μα, γιατί νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι θα δεχτούμε πολεμική. Έχουμε δεχτεί από πολλού άλλου χώρου ότι και βιολογικά, όχι μόνο θεολογικά, μιλάμε για άντρε και για γυναίκε. Στη βιολογική ταυτότητα. Δηλαδή, εδώ θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αυτό που λέμε το γένο. Δηλαδή το γένος με τις βιολογικές ταυτοποιήσεις του αποτελείται από το αρσενικό, αρσενικός γαμέτης και θηλυκός γαμέτης. Αυτή η σύζευξη είναι η αναπαραγωγή του ανθρώπου. Και είναι η μόνη δυνατότητα που μπορεί ο άνθρωπο να αναπαραχθεί. Ασφαλώς. Φυσικά έχουμε τα εργαστηριακά κομμάτια, αλλά δεν είναι τη παρούση. Με ενδιαφέρει να μπορέσει να καταλάβει ο απλό τηλεθεατή ότι μιλάμε για άντρα και για γυναίκα. Και τα εργαστήρια, σε βασμιότητα, ακολουθούν αυτή την φυσική πορεία. Το αρσενικό και το θηλυκό γαμέτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύζευξη αν δεν έχουμε αρσενικό και θηλυκό κύτταρο το οποίο πραγματικά γονιμοποιείται μέσα στη γυναίκα. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι η βασική φύση μας, ότι έχουμε μια μάνα, μήτρα, η οποία κυοφορεί και μεγαλώνει το παιδί. Με στη μήτρα προκειμένου να το γεννήσει. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μέρα τη ε, σχέσεω, την οποία έχει ο άνθρωπο που δημιουργείται, που γεννιέται από τη μητέρα του με τον κόσμο. Βγαίνει και αμέσω ξεσπάει σε κλάματα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι άλλο το φυσικό περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζει. Ο αέρα που μπαίνει στα πνευμόνια δημιουργεί πόνο στο παιδί. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή για το παιδί είναι ένα σοκ. Το κλάμα που είπατε, για να σα βάλω και μια άλλη διάσταση, είναι και μια βιολογική ανάγκη. Δηλαδή η ανάσα, το κλάμα προκαλεί ανάσε. Άρα λοιπόν η φύση, η βιολογική φύση, το παιδί το ενεργοποιεί μέσα από το κλάμα να οξυγονωθεί γρήγορα. Γιατί ο εγκέφαλο Χρειάζεται εκείνη τη στιγμή άμεση παραγωγή. Και έχω διαβάσει τη ότι επειδή ακριβώ δεν έχει και τη δυνατότητα να μιλήσει ακόμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να Βεβαίως. εκφράσει αυτό το και οποίο θέλει. Λέει, είμαι εδώ. Ε, με φέρατε στη ζωή. Γεια σα, Είμαι εδώ. Ήρθα. πέστε μου τώρα, το παιδί το οποίο έρχεται είναι δύο-τριών μηνών. Πόσο είναι το διάστημα το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει ερεθίσματα, αφού φυσικά έχει ξεκινήσει από τη μήτρα να παίρνει ερεθίσματα από το φυσικό εξωτερικό περιβάλλον, πόσα, ποιο είναι το σημείο το οποίο στην επιστήμη βλέπετε ότι αρχίζει το παιδί να λαμβάνει τελικώ βασικέ πληροφορίε για αυτό το οποίο θα γίνει στη ζωή του. Ερεθίσματα παίρνει από την πρώτη στιγμή που γεννιέται. Είναι η αγκαλιά, είναι αυτή η στοργή, η φροντίδα που δίνει ο γονιό. Και πρέπει Καταρχήν, να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δέχεστε κι εσεί ότι μέσα στη μήτρα έχουμε άνθρωπο. Βεβαίω. Γιατί εμεί στη θεολογία μιλάμε, άμα τη συλλήψει, μόλι γίνει αυτή τη στιγμή η διχοτόμηση του, του γονιμοποιημένου ωραρίου, εκείνη την ώρα έχουμε ζωή γνωρίζω αυτό, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξα εισηγητή του νομοσχεδίου για την εξωσωματική γονιμοποίηση το 2002 με το νομικό πλαίσιο. Και τότε πραγματικά είχαμε προβληματιστεί πίσω από αυτό το ηθικό γίγνεσθε. Αν έχουμε έναν άνθρωπο ή έχουμε ένα κύτταρο, έχουμε μια εμβριοβλάστη, η οποία όμω εξελίσσεται σε ανθρώπινη ζωή. Άρα η ενδομήτρια ζωή υπάρχει. Και αυτό είναι και το στοιχείο τη ανθρώπινη φύση μα. Δηλαδή, μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο. Κατά πόσο τώρα το κείμα, γιατί πρέπει να το ονομάσω και ω γιατρό, ω να βγάλω τη λέξη άνθρωπο και να πάω σε πιο αυστηρά. Αυτό το οποίο κυοφορείται. Βιολε... Που... Αυτό που κυοφορείται. Όταν είναι αναγκαίο να διακοπεί. Γιατί υπάρχει μια βλάβη. Και σήμερα η επιστήμη, όπω είπατε στην αρχή των συζητήσεών μα, έχει μεγάλη πληροφορία. Έχει πάρα πολύ εξειδικευμένη γνώση. Να διακόψουμε ένα κύημα όταν επιβάλλονται ιατρικοί λόγοι. Εκεί πρέπει να είμαστε Μιλάμε ξεκάθαροι. Μιλάμε ξεκάθαρα για λόγου η ζωή τη μητέρα. Λόγοι οι οποίοι δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα είτε στην ανάπτυξη του εμβρίου. Είτε στον εγκέφαλο, είτε τη θέλω... σχέση μητέρα και παιδιού. Δηλαδή μια να... μόλυνση από έναν ιό. Όπω ξέρετε, κυκλοφορούν διάφοροι ιοί. Ναι. Ε, τώρα υπάρχει ο μεγαλοκεταρικός ιός, το πυθίκου που λέμε, ο οποίο δημιουργεί προβλήματα και πρέπει η έγκυο γυναίκα να προφυλάσσεται. Και υπάρχει ειδική μέρημνα η γυναίκα κατά την κυοφορία, ειδικά του πρώτου τέτρα που θεωρούμε ότι εκεί αναπτύσσεται πάρα πολύ το κύμα, να προφυλαχθεί Εδώ από αυτό. Θέλω μου να μου επιτρέψετε να σα πω ότι έχω προσωπική εμπειρία από ζευγάρια, τα οποία έχουν φέρει στον κόσμο παιδιά με πάρα πολύ βαριά νοσήματα, πολύ βαριά προβλήματα, τα οποία είναι ο δικό σου αγώνα, ο δικό σου σταυρό από τη δική μου μεριά. Όπως το λέτε. Και βλέπει αυτή τη στιγμή του ανθρώπου οι οποίοι το κάνουν με χαρά γιατρέ. Δεν το κάνουν με αγανάκτηση. Δηλαδή, τα παιδιά του, παρότι έχουν αυτά τα ψυχογενετικά προβλήματα και δεν μπορούν εύκολα να συσχετιστούν με τον υπόλοιπο κόσμο, παρά ταύτα θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη ευλογία του Θεού στη ζωή του. Θέλω να το βάλω και αυτό ε, για μια να μην, κοντά και μην παρεξηγηθώ. Όχι, όχι, το λέτε πολύ σωστά. Είναι η αγάπη προ το παιδί. Δεν πάβει όμω να είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχικό κόστο. Και σα δίνω και μηνύματα. Μπορούμε ότι... να βάλουμε όμω το δικαίωμα ότι... τη επιλογή. Να επιλέγει ο γονέα αν ο... θέλει να διακόψει την κοίηση ή όχι, και να μην του επιβάλλεται η διακοπή τη κοίηση. Κοιτάξτε. Αν με βάλετε στα ιατρικά δρόμενα, η ιατρική έχει το δικαίωμα να παρέμβει. Αν κρυθεί αναγκαίο, αν πει σε έναν γονιό ότι θα βγάλει ένα παιδί με σύνδρομο down, θέλει να συνεχίσει την κοίηση. Αυτό με ενδιαφέρει, να υπάρχει το ερώτημα, να υπάρχει επιλογή. Αν ναι. να, να, να ε, 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 όμω με ρωτήσετε ω γιατρό, αν με ρωτήσει και μου πει τι νομίζει, να συνεχίσω την κοίηση ή να μην τη συνεχίσω θα μου επιτρέψει να σα πω ότι έχω το δικαίωμα να πάρω θέση, γιατί είναι μια ιατρογενής απόφαση. Δηλαδή, η ιατρική επιστήμη με τη ζωή έχει ένα χάρισμα. Με εσά, που πραγματικά ζείτε αυτό το μεγάλο πνευματικό μυστήριο που εμεί το αγγίζουμε και θέλουμε τη λειτουργία. Και θέλουμε και τη χάρη σας πολλέ φορέ. Δεν μπορούμε όμω να περάσουμε τα όρια τη πραγματικότητα ότι αυτό ο γονιό Παύρο θα έχει ένα παιδί με αυτισμό. Πρέπει να ξέρετε σήμερα ότι γίνονται πάρα πολλέ μελέτε σε επίπεδο βιολογικό. Έχω ίδρυμα στη Μητρόπολη, όπου είναι δύο στέγε υποστηριζόμενε διαβίωση, όπου εκεί πέρα φιλοξενώ 10 παιδιά. Παιδιά στο μυαλό, όχι στην ηλικία, είναι πολύ μεγάλη, γιατί ξέρετε αυτέ οι παθήσει πώ κάνουν του ανθρώπου. Και ε, έχω πάρα πολύ καλή γνώση το πόσο σημασία έχει να υπάρχει η ημέριμνα Πολιτείας, φυσικά, όταν μπορεί, εκκλησία, όταν δύναται και έχει αυτή τη θέληση, για να στηρίξει του ανθρώπου αυτού. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατρέ, να μείνω από τη δική μου τη μεριά στο δικαίωμα τη επιλογή. Να ξέρει ο γονέα ότι αυτό θα είναι, θα είναι δύσκολο, αλλά να επιλέξει αυτό. Ναι, εδώ όμω θα σα πω μια άποψη που να μη συμμαχεί με τη δική σα, γιατί ω γιατρό πρέπει να κρατήσω... Όχι το και είναι υγιέ να διαφωνούμε. Αυτό θα ναι, μου το επιτρέπετε. Είναι το επίπεδο το μου τέτοιο που να σα πω ότι θα σκεφτώ πάρα πολύ να πω σε ένα γονέα αν ερωτηθώ. Νομικά ξέρετε ότι η ιατρική επιστήμη έχει το δικαίωμα να παρέμβει, ναι. να κάνει διακοπή τη κοίηση, όταν πράγματι υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία ότι υπάρχει μια βλάβη στο κύμα. Διότι, αγαπητέ, σεβασμιότατε, η πορεία του ζευγαριού μετά θα είναι μαρτυρική. Όσο και να αγαπάει το παιδί αυτό. Και πραγματικά, έτσι πώ το είπατε, είναι. Δίνει τα πάντα. Έχω δει ανθρώπου που έχουν χαθεί μεταξύ του. Δεν επικοινωνούν, δεν είναι πια ζευγάρι, δεν γελούν. Είναι σε μια μόνιμη κατάθλιψη. Πολεμούν και με την οικονομία τους και με όλες τις δυνάμεις τους να στηρίξουν αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί θα μπορούσαμε να το πούμε με σκληρή ορολογία άρρωστο παιδί. Ίσως είναι μια βαριά λέξη τι είναι άρρωστος και εδώ είναι μια θα λέγει κανείς, πνευματική αναζήτηση φιλοσοφική όταν η νοσολογία έχει τεκμηριωμένα κριτήρια. Όχι, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι όπω η έννοια τη αμαρτία. Εάν δεχθούμε ότι η αρρώστια ή η αμαρτία δεν είναι καταστάσει οι οποίε είναι μεμπτέ και ούτε στίγματα προ την κοινωνία, μπορούμε κάλλιστα να αναφερθούμε σε αυτέ. Διότι το κακό είναι πολλέ φορέ ότι ο άνθρωπο. Ντρέπεται να πει ότι είμαι αμαρτωλό, υπό την έννοια φοβάται το στίγμα τη κοινωνία. Ντρέπεται να πει ότι είναι άρρωστο. Παλαιότερα, θυμηθείτε, πριν δεκαετίε, τα παιδιά με αναπηρία τα κρύβαμε μέσα στο σπίτι. Στα τα βγάζαμε έξω. κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Και ειδικά δηλαδή, τα ψυχικά νοσήματα. Και είναι, γιατί ε, ακόμη και σήμερα, να αφέρετε. πούμε ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει μια αναπηρία. Mm -hmm. Θυμηθείτε την ορολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούσε για παιδιά με ειδικέ ανάγκε, ειδικέ ικανότητε. Λάθο όλα αυτά πλέον σήμερα, παιδιά με αναπηρία. Σωστά. Έχει μια αναπηρία και πρέπει να μάθει να ζει με αυτήν. Το λέτε ξεκάθαρα. Και έτσι είναι, όπω το είπατε. Γι' αυτό η ιατρική προνοεί και σήμερα δίνουμε πολύ μεγάλη αξία στην προγεννητική περίοδο. Υπήρχαν παλιά εκστάσει που δεν σα κρύβω ότι καταργήθηκαν μέσα στον χρόνο λάθο, γιατί κόστησαν πολύ. Και δυστυχώ η οικονομία στην ιατρική δεν πρέπει να είναι φτωχή. Πρέπει να έχει τη δύναμη τη αλήθεια να προνοήσει και να σηματοδοτήσει ότι μια νοσηρή παθολογία του παιδιού στο κύμα αύριο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο ζευγάρι. Και επειδή θα συμφωνήσουμε και οι δυο ότι πάντα η ευκαιρία στην ανθρώπινη ζωή είναι γενόμενη, δηλαδή το να έχει ένα παιδί με το οποίο θα συμμετέψει τη ζωή σου, ενώ μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Γι' αυτό θα μου επιτρέψει να σα πω στον χρόνο που έχουμε ότι ω μήνυμα δικό μου είναι. Μην σπαταλήσεις τα χρόνια σου γυναίκα για καριέρε, για χρήματα, για φιλοδοξέ τάσει και θα γεννήσει πια μετά τα 40 χρόνια ένα παιδί ή θα το πας σε ένα ψυγείο, το άριό σου, που η επιστήμη σήμερα το επιτρέπει. Το πλέμε να κάνει μια ε, κρυψική φάση των, του, των, γονιδίων σου, είτε το σπέρμα είτε των οαρίων, με σκοπό να γεννήσει με προγραμματισμένο φαινόμενο που η ιατρική το επιτρέπει σήμερα. Νομοτελικά γιατί είναι προσωπική υπόθεση σε ποια ηλικία θα γεννήσει. Πρέπει να μάθει όμω να σέβεσαι το σώμα σου, τη φύση σου, την ύπαρξή σου και το αύριο, αν σκέφτεσαι τη γονιμότητα. Γιατί αν με ρωτήσετε εδώ και σα προκαλώ ότι είναι υποχρεωτικό για έναν άνθρωπο να γεννάει, η απάντηση είναι όχι.